Η Ραμόνα να κάνει μια ερώτηση. Παρακαλώ, Ραμόνα. Εδώ δεν σας ενοχλεί που φαίνεται το εσώρουχο? Που φαίνεται πολύ περισσότερο το εσώρουχο. Ποιο, σε μένα και... απευθύνεσαι? Όχι, όχι, κυρία Κατσαίτη, συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη, δεν το είπα. Δεν πάει να φάει με τον άντρα της. Μα δεν ήταν και η ίδια διαφάνεια. Αλλά σας ζητάω. Δεν πάει να φάει με τον άντρα της. Και ποια είναι, δεν καταλαβαίνω. Εσύ πήγαινες να φας με τον άντρα σου και φαινόταν το εσώρουχό σου. Δεν ήταν και τόσο διάφανο, σας ρωτάω. Μα, δεν σας συγγνώμη, ενοχλεί. Καταρχήν είναι προφανές ότι είναι επίτηδες αυτό. Έτσι. Μα και σε μένα ήταν επίτηδες. Α, το εντάξει, είπα και συγγνώμη, δεν το θυμάμαι. Με συγχωρείς. Αυτό που. Πάμε παρακάτω. Και ήταν πολύ λιγότερο, δηλαδή ίσα ίσα φαινότανε. Σε σένα δεν μου άρεσε. Εδώ δεν με ενοχλεί. Γιατί το κόνσεπτ το δικό σου. Όχι, γιατί με κάνατε να νιώθω και άσχημα που φαίνεται το εσώρουχό μου. Ναι, δεν ήταν σωστό για αυτό που μου περιέγραψες, για την περίσταση που θα πήγαινε σε ένα εστιατόριο να φαίνεται το εσώρουχό σου. Το κορίτσι πάει σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη θεματικό που μπορώ να το δεχτώ. Που μπορούσε να είναι και εκεί με το σύζυγο ή με το boyfriend. Εμένα, ας πούμε, σε σένα, Ραμόνα, εχθές δεν με ενοχλούσε καθόλου το εσώρουχο. Ίσα-ίσα το δικαιολογούσε γιατί πήγαινες με τον άντρα σου. Αν πήγαινες μόνη σου, μπορεί να με ενοχλούσε. Επειδή πήγαινες στη Βρυσίδα προχθές που δεν έπρεπε να φαίνεται και φαινότανε, με ενοχλούσε. Η κοπέλα εδώ το βάζει για να φαίνεται. Και εγώ το βάλα να φαίνεται. Που φαινότανε, σε ενοχλούσε. Εμένα δεν με ενοχλούσε. Εμένα με ενοχλούσε πάρα πολύ, ας πούμε. Ωραία, κλείνει η παρένθεση αυτή και συνεχίζουμε.